αριστομένη κουτσιά αυτή, Γιατί άλλο, για την κριτική της διαιτησία της Super League. Καλώ ήρθατε, Ε, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο σχετικά καλό. Mm -hmm. Κάποια λάθη που υπήρξαν ευτυχώ δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα των παιχνιδιών. Ωραία. Για να Άμα. δούμε. Θα ξεκινήσουμε από το ντέρμπι Πάο Κολυμπιακό. Τι ο Γερμανό Ντίγκερτ έκανε κάποια λάθη τόσο σε φάουλ όσο και σε κίτρινε κάρτε με σημαντικότερε αυτέ του Κάρμο πάνω στο Σαμάτα και του α, Σάστρε πάνω στο Ποντέτσι στο 54. Ε, δεν επηρέασαν σίγουρα όμω το παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό ο Κουλεράκη βρίσκεται στο έδαφο μετά από α, επαφή που έχει με το χέρι α, του αμυντικού. Δεν υπάρχει όμω παράβαση, α, δεν υπάρχει μεγάλη ένταση και είναι μια τυχαία επαφή. Στο 21 ο λεπτό, σωστά μέτρησε τον κόλλ του Ολυμπιακού και οι δύο μεταβιβάσει δεν υπάρχουν offside στι μεταβιβάσει αυτέ. Η δεύτερη περίπτωση, ο παίχτη που σκοράρει βρίσκεται πίσω από την μπάλα. Το τελευταίο σημείο τη γραμμή offside είναι το τελευταίο σημείο τη μπάλα. Στο 31ο λεπτό, φαίνεται να υπάρχει παράβαση στο μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια πάνω στο Ροντινέι. Θα πρέπει όμω να πούμε ότι αν δεν δοθούν σε πρώτο χρόνο από το διητή, είναι δύσκολο αυτέ τι περιπτώσει να τις ανατρέψει το οδηγητής ΒΑΡ. Uh, δεν είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση ε, φάουλ. Ενώ στο 47ο λεπτό σωστά δείχνει η συνέχιση του παιχνιδιού ε, σε πέσιμο του Ποντένσε εντός μεγάλης περιοχής ε, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Στο 70ο λεπτό ε, μια φάση με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ε, θα πρέπει να πούμε στους φιλάθλους ότι ε, η μπάλα ανήκει μέσα εισαγωγικά ε, σε αυτή την ομάδα η οποία θα κάνει την επαναφορά της μπάλας. Επομένως, οποίο ε, την κρατή... Ουσιαστικά κάνει καθυστέρηση παιχνιδιού. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση του Πασχαλάκη. Ε, μπορώ να καταλάβω το ότι ο Διετή δεν έδωσε αυτή την κίτρινη κάρτα, διότι θα ήταν η δεύτερη θα ήταν μια αποβολή. Όμω ήταν λαθασμένη η κίτρινη κάρτα ε, στον Μπράντον ε, Τόμα. Ε, ο βαθμό του διαιτητή στο 8, ο βαθμό δυσκολία λόγω του τέρμι στο 0,5, ενώ ο βαθμό του διαιτητή Βαρ στο 8,2. Ε, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. ΆΚη και η Φυσιάδη, ητήσει ο ε, υπήρξαν κάποια λάθη σε αυτό το παιχνίδι. Ε, μια σημαντικότερο στο τέταρτο λεπτό, μια πολύ δύσκολη φάση. Ε, ο διετή δείχνει πέναλτι και κόκκινη κάρτα υπέρ τη ΑΕΚ σε μαρκάρισμα του Σπίνου πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Ε, υπάρχει η παράβαση, όμω είναι εκτό μεγάλη περιοχή. Είναι στο 1,5 μέτρο εκτό τη μεγάλη περιοχή. Το αριστερό πόδι του Σπίνου ανατρέπει το δεξί πόδι του Λιβάη Γκαρσία και λόγω τη ταχύτητά του βρίσκεται εντό μεγάλη περιοχή. Η επαφή που υπάρχει ε, με το χέρι του Σπίνου δεν είναι α, τέτοια και αυτή η οποία ρίχνει τον Μέχτη. Θα μπορούσε ο διοιτή Βαρ να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Ε... Πάμε και στο 28 λεπτό. Ο δεύτερο βοηθό δεν υπέδειξε offside το σπήλιο ε, τη ΣΑΕΚ και στη συνέχεια ε, πέτυχε γκολ ε, σε σούτ του Γκατσίνοβιτ. Ε, θα έπρεπε να υποδειχθεί το offside αρχικά, όμω ο διητή Βάρ ε, άλλαξε αυτή την απόφαση και σωστά δεν μέτρησε αυτό το γκολ. Ο βαθμό του διητή στο 7,6-0,4 βαθμό δυσκολία ενώ στο 7,2 ο βαθμό του διοίτη ε, Βάρ. Επόμενο παιχνίδι, Βόλο Παζιάννα, Διευθυντή του Εδώ έχουμε μια πολύ καλή διαιτησία από το διαιτητή σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι βαθμολογικό. Στο 30ο λεπτό, αρχικά πρώτο βοηθό υπέδειξε offside τον σκόραι Πέντρο Κόντε του Παζιάννα, όμω σωστά μέτρησε τον κόλ μετά από έλεγχο που έγινε στο Βάρ. Στο, στο 8,4 βαθμό του Διευθυντή, στο 0,3 βαθμό δυσκολία ενώ στο 8 ο βαθμό του Βάρ. Ε, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Λαμία, διαιτής ο Ζαμπαλάς. Καλή ήταν η διτησία του Ζαμπαλά. Υπήρχαν κάποια ανισορροπία στα σφυρίγματα των φάουλ. Όμω τι σημαντικέ αποφάσει ήταν σωστό. Στο τέταρτο λεπτό, ο Βέρμπιτ βρίσκεται στο έδαφο εντό μεγάλη περιοχή τη Λαμία. Σωστά, δεν δόθηκε κάποια παράβαση. Ο, ο παίχτη ήδη άρχισε να πέφτει όταν υπήρξε ε, η επαφή με τον αντίπαλο αμυντικό. Ενώ στο 23ο λεπτό, ο Καρλίτο βρίσκεται και αυτό στο έδαφο και σωστά και εδώ ο άφησε τη συνέχιση του παιχνιδιού. Στο 38ο λεπτό, σωστά ο διαιτή απέβαλε με Μεπευθεία κόκκινη κάρτα στο Μαρτίνεθ σε μαρκάρισμα ε, πάνω στον Αϊκαϊτίν. Ε, ο παίκτη τη Λαμία ε, πέφτει με τι τάπε πάνω ε, ψηλά, πάνω, κοντά στο γόνατο και με αρκετή ταχύτητα. Σωστό, σωστή κόκκινη κάρτα, σοβαρό επικίνδυνο ε, παιχνίδι. Ενώ στο 88 λεπτό, σωστά αφήνει τη συνέχιση του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει παράβαση ε, πάνω στον Αιτόρ. Στο 8,4 βαθμό ε, του διητή, στο 8,1 βαθμό του διητή βάραινο, στο 0,4 ο βαθμό ε, δυσκολία. Πάμε και στο επόμενο παιχνίδι. Ατρόμητο Άρη, διαιτή ο Τσέτσιλα. Ε, υπήρξε πέσιμο του Αντζέλσκι στο 25ο λεπτό ε, του Τατρομίτου το στην περιοχή πέναλτη του Άρη. Ε, έγινε έλεγχο από το, από το διετή Βαρ και σωστά συμφώνησε με την απόφαση του Τσέτσιλα. Υπήρξε ε, κάποια ελαφριά επαφή, αλλά ήταν φυσιολογική. Στο 21ο λεπτό, αρχικά ο διαιτή εδωσε τη συνέχιση του παιχνιδιού ε, σε παίξιμο τη μπάλα από τον Γκουέν, ε, στη δική του περιοχή. Έγινε έλεγχο με το διητή Βάρ και σωστά μετά από ανασκόπηση δόθηκε αυτό το πέναλτι. Ενώ στο 79 το λεπτό υπήρξε πέσιμο του Βαλέντσια στην περιοχή του Άρη. Υπήρξαν κάποια αλληλοκρατήματα, όμω δεν υπήρξε ε, κάποια παράβαση. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι παίκτε του Ατρομοί του ζήτησαν πέναλτι ε, για χέρι του Νταρίντα. Έγινε έλεγχο, όμω δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Ηταν φυσιολογική θέση ε, του χεριού. Στο 7,5 βαθμό του διητή, στο 0,4 βαθμό δυσκολία ενώ στο 8,2 βαθμό του διητή Βάρ χθε στην Τούμπα αριστομένη ήταν yeah. ο Γερμανός από τη δεύτερη κατηγορία yeah. τη UEFA, ο Κρίστιαν Ντίγκερτ. Την Τετάρτη στο Μάτ Κυπέλου του Παναθηναϊκού με τον Μπάουκ. Επίση Γερμανός yeah. από την ελίτ κατηγορία όμω, ο Ντάνιελ. Ελπίζουμε Φίπερ. σε μια καλή διτησία για να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε Σήμερα. πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αριστομένη. Καλή yeah. συνέχεια. Και τώρα, Ελένη, μπάσκετ. Μπάσκετ. Είχαμε το μεγάλο τελικό του κυπέλου Ελλάδα.